Σήμερα το σημαντικό ήταν η πρόκριση. Κρατάμε και την εμφάνιση, όμως το ζητούμενο ήταν η πρόκριση και είμαστε χαρούμενοι που αυτή ήρθε. Κάνατε το χρέος σας, ο ΠΑΟΚ είναι στους ομίλους για τέταρτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια. Τι προσδοκάτε για τη συνέχεια? Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ξεκινάει τώρα η σεζόν. Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε στραβά. Ευτυχώς σήμερα διορθώσαμε το λάθος του πρώτου παιχνιδιού και αυτό μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Στον ΠΑΟΚ νομίζω υπάρχει πίεση και υπάρχει πρόβλημα όταν ο κόσμος βλέπει ότι δεν υπάρχει προσπάθεια. Όταν υπάρχει προσπάθεια υπάρχει κατανόηση. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό προσπαθούμε και είμαστε χαρούμενοι που σήμερα ευχαριστήσαμε και τον κόσμο μας. Όταν θα έρθει ο ΠΑΟΚ το τρίτο γκολ, σε είδα μου πεις και είπες κάτι στον προπονητή. Θα ήθελες να το μοιραστείς και μαζί μας και με τον κόσμο? Όχι, ήταν κάτι δικό μας. Είχαμε πει ότι θα σκοράρει ο ΜΑΚ. Το είπαμε στο ημίχρονο. Είμαστε χαρούμενοι που βγήκε και έβαλε ένα τόσο όμορφο γκολ. Δεν είναι θέμα δικό μου αυτό. Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό κάποια νέα παιδιά που έχουν μπει στην ομάδα. Αν προχτές δεν υπήρχε αυτό το στραβό αποτέλεσμα, πιθανό να μιλούσατε και να μιλούσαμε πολύ για το Φάνη τον Τζανδάρη που έκανε την πρώτη συμμετοχή Super League και πήγε τόσο καλά. Σήμερα ήταν ο Πόζογλου, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Η δουλειά η δική μας είναι να δουλεύουμε αυτοί που είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα, ό,τι χρειάζεται η ομάδα, υπάρχουν υπεύθυνοι να το δούνε. Θέλω επίσης να πω και κάτι χωρίς να με ρωτήσετε. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη σήμερα στη μνήμη του Παναγιώτου Πικελίδη. Ένας άνθρωπος που λείπει από κοντά μας. Μας βλέπει εκεί από ψηλά και νομίζω ότι σήμερα το κάναμε χαρούμενο.